Πάμε να χαιρετήσουμε τον καθηγητή Μοριακής Ιολογίας, Πέτρο Καραγιάννη. Κύριε καθηγητά, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου και τους τηλεθεατές. Έχετε κάποιο ερώτημα να υποβάλλετε στους υποψήφιους? Μπορεί έτσι μέσα στα πολλά που λέμε να μας διαφεύγει κάτι που απασχολεί, ξέρω εγώ, την επιστημονική κοινότητα κλπ. Γενικά, το τι θέλουν να κάνουν για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις σε όλα τα κυβερνητικά γραφεία. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που εκκρεμούν για χρόνια και προστίθεται η μία πίσω στην άλλη χωρίς να διεκπεραιώνονται, με αποτέλεσμα να σπαταλούνται και πολλά λεφτά και ο κόσμος να χάνει πάσαν ιδέα για την κρατική μηχανή. Ναι. Έχετε χάσει κι εσείς πάσαν ιδέα για την κρατική μηχανή, προφανώς το λέτε. Όχι, ακούω πολλές περιπτώσεις. Ακούω πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, ναι, και εμείς. Θέλω να δούμε λίγο την κατάσταση, έτσι, αυτό το κοκτέιλ λοιμόξεων κορονοϊού. Κύριε καθηγητά, διάβαζα κιόλας έτσι μια ανάλυση που λέει ότι η εξέλιξη της ασθένειας του κορονοϊού, τις παραλλαγές, τις μεταλλάξεις του, είναι δυσκολότερο να τις προβλέψεις από ότι το δελτίο καιρού. Τι καιρό θα κάνει αύριο, τι μετάλλαξη θα έχουμε αύριο και πόσο μεταδοτική θα είναι, τι μπορεί να προκύψει. Αυτό είναι πολύ σωστό. Πού είμαστε σήμερα, έτσι, άρα να μιλήσουμε στη βάση δεδομένων που έχουμε και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις τηλεθεατών που ρωτάνε και για το εμβόλιο τώρα που νοσούν. Πόσες μέρες πρέπει να περάσουν, γιατί η φυσική ανοσία διαφέρει, αντιλαμβάνομαι, από μετάλλαξη σε μετάλλαξη. Να ξέρουν πότε να εμβολιαστούν. Και αν πλέον έχει νόημα να εμβολιαστούν. Πρέπει να πούμε ότι ο ιός μεταλλάσσεται συνέχεια. Αυτό συμβαίνει με αρκετούς ιούς, των οποίων το γονιδίωμα είναι RNA. Οι πολυμεράσες, δηλαδή τα ένζυμα τα οποία χρησιμοποιούνται από τον ιό για να πολλαπλασιαστούν, κάνουν λάθη. Εάν αυτά τα λάθη δίδουν ένα προτέρημα στον ιό, ο ιός θα το δεχθεί με ευχαρίστηση και αυτόν σε μια προσπάθεια για να διαιωνίζεται. Επομένως, αυτές οι μεταλλάξεις μπορεί να διαφεύγουν της ανοσίας, μπορεί να διαφεύγουν των αντιϊκών φαρμάκων όπως και τα βακτήρια των αντιβιωτικών. Ακούσαμε πολλά τελευταίως για πολυανθεκτικά βακτήρια. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποιους ιούς, γι' αυτό και όταν χρησιμοποιείται αντιϊκή θεραπεία συνήθως είναι σε συνδυασμό δύο ή τριών φαρμάκων. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε προς τα που θα κινηθεί ο ιός, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες μεταλλάξεις θα επικρατήσουν από εκείνες που αναδύονται. Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το ECDC και το CDC στην Αμερική κατηγοριοποιούν αυτές τις παραλλαγές σε παραλλαγές ενδιαφέροντος, ανησυχίας και πολύ μεγάλης ανησυχίας. Επομένως, δεν μπορούν ούτε τα εμβόλια να επικαιροποιηθούν έγκαιρα για να αντιμετωπίσουν μια πιθανή νέα μετάλλαξη. Ναι. Επομένως, πάντοτε όσον αφορά τα εμβόλια, είμαστε έναν βήμα πίσω από τον ιό. Αυτό που είπατε για την ανοσία, φυσικά η υβριδική ανοσία, δηλαδή και η φυσική νόσηση και αυτή των εμβολίων, προστατεύει πολύ καλύτερα από αλλά τη φυσική ανοσία. Αλλά ρωτάνε τώρα τηλεθεατές, κύριε Καραγιάννη. Έχω μόλις νοσήσει πριν ένα μήνα. Έχω ακόμα αυτή τη φυσική ανοσία που λέγαμε ότι κάνει τρεις μήνες κλπ. Ναι, διότι ο κόσμος τώρα δεν ξέρω, επειδή έχουμε διάφορες παραλλαγές, δεν ξέρω ποια είναι κυρίαρχη τώρα, θα μας τα πει καλύτερα ο κ. Κοστρίκης που έχει αυτά τα δεδομένα. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρεις, έχει κολλήσει πριν ένα μήνα η κόρη μου. Ενημερώνεται από το σχολείο ότι υπάρχουν άλλα κρούσματα. Χρειάζεται να ανησυχείς, είναι καλυμμένη με φυσική ανοσία. Για πόσο διάστημα ο άλλος που θέλει να πάει να εμβολιαστεί και έχει νοσήσει, να κάνει τρεις μήνες να πάει. Πείτε μας έτσι να ξέρουμε τώρα. Ναι. Όσα ξέρετε κι εσείς, βέβαια. Ναι. Ευτυχώς τα νεαρότερα παιδιά και να νοσήσουν δεν νοσούν ιδιαίτερα βαριά με τις νέες παραλλαγές του ιού και κυρίως αυτές της ομικρών. Πρέπει να πούμε ότι εάν κάποιος νοσήσει, εγώ συστήνω στα άτομα αυτά να περιμένουν μέχρι τρεις μήνες πριν προχωρήσουν σε μια ενισχυτική δόση, διότι εξακολουθούν να έχουν ανοσία. Και οποιαδήποτε ανοσία να έχουμε, μας προστατεύει έναντι της βαριάς νοσηλείας. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Μπορεί να μην αποτρέψει την μόλυνση με την πάροδο του χρόνου,
που φθήνει η ανοσία, αλλά τουλάχιστον εξακολουθεί να προστατεύει ένα βαριάς νοσηλείας, και αυτό διότι κάθε φορά που είτε εμβολιαζόμαστε είτε νοσούμε, αποθηκεύουμε μνήμη, η οποία συλλογικά στο τέλος κάνει τη δουλειά της. Να. Λοιπόν, τώρα, στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, είναι να συνέλθετε εκ νέου, είναι σε ισχύ αυτό το όργανο, συμμετέχουν όλοι όσοι συμμετείχαν και στην αρχή, κύριε Καραγιάννη, για τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει ως ένα σώμα τέτοιο, έχει καταστεί συμβουλευτικό, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Πείτε μας λίγο, έτσι, για να δούμε και έχουμε κάποια μέτρα συστάσεις ως επιτοπλίστων. Ανησυχείτε, συζητάτε μεταξύ σας ή περιμένετε να σας πει ο Υπουργός τι πρέπει να κάνετε? Κοιτάξτε, ο νέος υπουργός ενεργεί με το να καλεί την Συμβουλευτική Ο νέος Επιστημονική ήταν πριν Επιτροπή. 18 μήνες. Ναι. Εντάξει, έτσι ενεργήσαμε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή συνερχόμαστε όταν υπάρχει ανάγκη και όταν το ζητήσει ο Υπουργός. Φυσικά μεταξύ μας βρεθόμαστε, συζητούμε κάποια πράγματα, αλλά ταυτοχρόνως παρακολουθούμε και το τι γίνεται στη βιβλιογραφία και ενημερώνουμε. Έχουμε όμως κάποιες προσθήκες στην Επιτροπή, κάποιες αφαιρέσεις. Δεν βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα κάθε φορά που βγαίνει εκείνη η φωτογραφία το ποιοι συμμετέχουν. Ναι, κοιτάξτε, κάποιοι από τους συναδέλφους συνδέονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Επομένως, δεν είναι με φυσική παρουσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθεί να είναι μέλη της Επιτροπής. Όχι, δεν ρωτώ αν έχει ατονίσει, κύριε Καραγιάννη, γιατί προχθές που εξενούσαμε τον υπεύθυνο των εκλογών και μας εξήγησε και πώς τα μέτρα που θα ληφθούν, αν θέλετε, τη μέρα των εκλογών για όσους έχουν νοσήσει, ότι θα πηγαίνουν μία με τρεις νωρίς το απόγευμα με μάσκα, όλοι θα είμαστε με μάσκα. Έτσι ώστε να μην προκύψει αυτή η διάκριση. Ναι. Έχετε ρωτηθεί ως επιτροπή εσείς? Και γι' αυτό και για άλλους κλειστούς χώρους. Αυτά είναι θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο παρελθόν με την συμβουλή μας και υιοθετήθηκαν. Επομένως, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Εξακολουθούμε και μετά την τελευταία σύσκεψη που είχαμε, που κάναμε πάλι έντονη σύσταση για χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, ακολουθήθηκε αυτή η σύσταση. Ναι. Ωραία. Είμαστε στο σήμερα, κύριε Καραγιάννη. Έχουμε και θέμα, είναι στα ωραία στα νοσοκομεία για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είναι κάτι τώρα που σας ανησυχεί εσάς? Παρακολουθείτε δείχτες, τις διάφορες μεταλλάξεις, ποια κυριαρχεί, τι μας έρχεται από διάφορες χώρες? Σήμερα που μιλάμε, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, για όσο ανησυχεί, τι είναι αυτό που τίθεται ως προτεραιότητα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να προστατευτεί ο κόσμος μέσω των μέτρων ατομικής προστασίας που όλοι ξέρουμε, για να μην επιβαρυνθούν τα νοσοκομεία περισσότερο. Είναι πράγματι ένα κοκτέιλ ιώσεων, το οποίο δεν βλέπω να βελτιώνεται τουλάχιστον για ακόμα κανένα μήνα, διότι μόλις τώρα μπήκαμε για καλά στους χειμερινούς μήνες με βροχές και τα λοιπά και έχουμε κλειστεί σε εσωτερικούς χώρους, οπότε η πιθανότητα μετάδοσης είναι μεγαλύτερη και κατ' επέκταση βλέπω το πρόβλημα να οξύνεται ακόμα λίγο περισσότερο λόγω αυτού του κοκτέιλ των ιώσεων. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, μπαίνουμε για καλά στην περίοδο που η γρήπη συνήθως μας ταλαιπωρεί, εκτός και αν υπάρξει καταπίεση του ενός παθογόνου από κάποιον άλλο, δηλαδή καταστήλει την πιθανότητα μετάδοσης και επικρατήσει, παραδείγματος χάρη, ο κορονοϊός περισσότερο ή η γρήπη περισσότερο. Θα το δούμε αυτό. Τώρα ένας τηλεθεατής λέει να μας αφήσουν ήσυχους όπως ήμασταν τόσα χρόνια, το μόνο που καταφέρνουν είναι να τρελαίνουν τον κόσμο. Φαντάζομαι να αναφέρεται επί συνόλους στους επιδημιολόγους και λοιπά που φιλοξενούμε. Εντάξει, συστάσεις, ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο. Κάποιοι μπορεί να μην τους ενδιαφέρουν να ακούν. Υπάρχει άλλος κόσμος που θέλει να πληροφορείται σωστά και να ενεργεί σωστά. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε.